Φύγαμε, πάμε Αλεξανδρούπολη. Έχουμε μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα για μία ακόμη φορά γυναίκα. Μιλάμε για άγριο ξυλοδαρμό. Η γυναίκα αυτή κατέληξε στο νοσοκομείο, Χρήστο, και τι έγινε? Να σας πω λοιπόν ότι καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη πρώτα απ' όλα. Να σας πω ότι η νεαρή μουσουλμάνα από την περιοχή Άβαντος της Αλεξανδρούπολης ξυλοκοπήθηκε άγρια από το σύζυγό της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Νοσηλεύτηκε εκεί, όπως μαθαίνουμε, τρεις ημέρες και δεν άντεξε, όμως εξέπνευσε χθες. Άλλη μια γυναικοκτονία λοιπόν στη χώρα μας, εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι το ζευγάρι που έμενε στην περιοχή της οδού Άβαντος της Αλεξανδρούπολης είχε και τρία παιδιά. Και βεβαίως μια τραγική ακόμα οικογενειακή ιστορία. Στο νοσοκομείο δεν είπε τι ακριβώς είχε συμβεί, είπε ότι έπεσε από τη σκάλα. Το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει αυτό. Γι' αυτό είπαμε ενδοοικογενειακή βία, γιατί πάντα αυτά τα περιστατικά παιδιά, όπως μας λένε οι ειδικοί, έχουν ένα υπόβαθρο βίας που πάει στο παρελθόν, πάει αρκετά πίσω. Και φόβου, ενδεικτικό αυτό που είπες, ότι πήγε η γυναίκα στο νοσοκομείο, ακόμα και εκεί φοβόταν να πει τι της συνέβη. Δεν είπε ότι τη χτύπησε τόσο άγρια ο σύζυγός της, από το οποίο κατέληξε κιόλας, αλλά είπε ότι έπεσε. Γιατί ναι. Ντρεπόταν. Ενδεχομένως να το πει. Ό,τι και να συνέβαινε, σημαίνει ότι υπάρχει υπόβαθρο πίσω από αυτό. Ναι, σημαίνει ότι το έκρυβε ενδεχομένως και για πάρα πολύ καιρό αυτό που συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Το θέμα είναι ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. Τα μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερο σε όλη την Ελλάδα. Είναι 14η ή 15η περίπτωση. 14η. Εκεί είμαστε τώρα, μέσα σε μερικούς μήνες. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.